Επισκεφθήκαμε σήμερα με τον Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, τον Φάνη Παπά, τη μοναδική αυτή αυτοβιομηχανία. Κάνω δηλώσεις, κάνω δηλώσεις. Μια ολόκληρη τη χώρα. Και πραγματικά λυπάμαι που βλέπω ότι ακόμη και μια τέτοια σημαντική προσπάθεια βρίσκει εμπόδια στην ελληνική γραφειοκρατία. Ζητώ από την κυβέρνηση να δώσει άμεσα λύση στο πρόβλημα. Είναι μια επένδυση η οποία στηρίζεται στο μοντέλο παράγω-εξάγω, που είναι ακριβώς και το μοντέλο που θα χρειαστεί να χτίσουμε πάνω σε αυτό τη νέα Ελλάδα, την μετά-μνημόνιο Ελλάδα. Και βέβαια ταυτόχρονα θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου ως περιφέρεια και οι υπηρεσίες μας για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τη διαδικασία αυτή να λυθούν τα γραφειοκρατικά προβλήματα που προκαλούνται από το σχετικό Υπουργείο, από το αρμόδιο Υπουργείο, και να προχωρήσει η παραγωγή. Σήμερα η εταιρεία αυτή έχει ήδη παραγγελίες για εξαγωγές σε ολόκληρο τον κόσμο και εμείς μόνοι μας, με ποσοστά ανεργίας που φτάνουν έως και το 60% στους νέους ανθρώπους στην περιοχή μας, βάζουμε εμπόδια στον εαυτό μας. Αυτό ονομάζεται αυτοκαταστροφική διάθεση. Και εμείς, ως περιφέρεια, συμβολίζουμε με την επίσκεψή μας σήμερα εδώ την απόλυτη στήριξη όχι μόνο στη συγκεκριμένη αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά σε οποιαδήποτε εταιρεία στηρίζει το μοντέλο της στην παραγωγή και την εξαγωγή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.